Η Ελλήνια Συνέλευση είναι παρόν εδώ και τώρα σε αυτέ τι εκλογέ, όπω και στι προηγούμενε. Σε αυτέ τι εκλογέ, βέβαια, έχει ένα ολοκληρωμένο ψηφοδέλτιο. Ήδη τα στελέχη τη Ελλήνο Συνέλευση είναι σε όλη την επικράτεια, έτοιμα και ικανά να αναλάβουν τι ευθύνε, αλλά και τη διαδικασία που θα πρέπει για την επόμενη μέρα. Ε, να συστήσουμε τον Γενικό Γραμματέα Γιάννη Κλώσκα, τον Ταμεία τη Ελλήνο Συνέλευση του Πολιτικού Φορέα, τον κύριο Στεριωτή, τον και τη γραμματική Υποστήριξη του ΚΙΕΦ. ΕΕ. Αγαπητέ Σύμβουλε, ανάπτυξε λίγο τι προγραμματικέ δόσει τη ελληνική Συνέλευση. Καλησπέρα. Θα ξεκινήσω από ένα πολύ οξύ θέμα το οποίο σήμερα ταλανίζει όλη την ελληνική κοινωνία και δεν είναι τίποτα άλλο από την δράση και την επίδραση που συμβαίνει με την εξωτερική πολιτική σήμερα στην πατρίδα μας. Είδαμε κυβερνήσει όλα αυτά τα χρόνια να λειτουργούν σε μια διαδικασία που να μην αντιλαμβάνονται, αν θέλετε, τι αισθεί η εξωτερική πολιτική. Και για την Ελλήνων Συνέλευση, να ξεκαθαρίσουμε ότι η εξωτερική πολιτική είναι η στάση και η θέση τη χώρα μα στον παγκόσμιο ιστό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει ανά πάσα στιγμή ω κράτο δικαίου, όπω θέλουν να λένε, αλλά όπω πρέπει ουσιαστικά να είναι, θα πρέπει να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κόβει, σταματάει οτιδήποτε άδικο συμβαίνει σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα αλλά και την εικόνα της πατρίδας μας γενικότερα σε όλο τον παγκόσμιο ιστό. Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά τα χρόνια είδαμε μια εξωτερική πολιτική πραγματικά η οποία να, αν μη τι άλλο να μην κάνει περήφανο τον Έλληνα όπου και βρίσκεται στο εξωτερικό. Είδαμε μια εξωτερική πολιτική ουσιαστικά να διαπραγματεύεται και να ξεπουλάει κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή τα δίκαια των Ελλήνων παντού σε όλο τον πλανήτη. Είδαμε κυβερνήσεις να ε, εκμεταλλεύονται, αν θέλετε, την αδράνεια των ίδιων των πολιτών και τη μη συμμετοχή του στην ε, πολιτική ζωή του τόπου και να καπηλεύονται ε, δίκαια των Ελλήνων σε όλα τα μέρη του κόσμου. Τι σημαίνει αυτό. Χιλιάδες κτερίσματα, χιλιάδες αγάλματα, χιλιάδες πνευματικά δικαιώματα πραγματικά υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη. Δεν υπήρξε μια κυβέρνηση μέχρι τώρα ουσιαστικά να βάλει μια σειρά και να διεκδικήσει τα δίκαια ουσιαστικά της πατρίδας μας. Και όταν λέω δίκαια δεν εννοώ να φέρει όλα τα αγάλματα ή αν θέλετε να φέρει όλα τα πνευματικά δικαιώματα υπό την έννοια να τα μαζέψουμε στην Ελλάδα. Όχι. Μιλάμε για μια αποδοχή ουσιαστικά όλων των κρατών και όλου του παγκόσμιου γίγνεσθε ώστε να αποδεχθεί και να παραδεχθεί ουσιαστικά για την ελληνικότητα σήμερα που υπάρχει σε όλο τον πλανήτη. Τι σημαίνει... Εξωτερική πολιτική. Εξωτερική πολιτική σημαίνει και για να ασκήσει κάποιο εξωτερική πολιτική σήμερα στην πατρίδα μα πρέπει να υπάρχουν κάποιε προποθέσει. Οι προποθέσει αυτέ είναι, αν μη τι άλλο, να γνωρίζει την παγκόσμια ιστορία των Ελλήνων. Να γνωρίζει τι είναι Έλληνε και αν μη τι άλλο να έχει και μια ελληνικότητα, αν θέλετε, και ω γένο για την ύπαρξή του και τη διοίκηση αυτή τη πατρίδα. Είναι κάποιοι παράγοντε οι οποίοι σήμερα δεν συνάδουν. Και λέω δεν συνάδουν γιατί. Αν αναλογιστούμε Έλληνα στο εξωτερικού να κάνουν 9 μήνε και 10 μήνε να έρθουν σε μια συνονόηση με μια πρεσβεία, όταν οι πρεσβείε σήμερα είναι το ίδιο το κράτο, το ίδιο το κράτο τη Ελλάδο σε κάθε χώρα και βλέπουμε πρεσβείε οι οποίε δεν εκπροσωπούν και δεν. Ε, Δίνουν εχέγγυα, αν θέλετε, και φερεγγιότητα για την εικόνα τη Ελλάδα στο εξωτερικό. Εσύ. Τι Εσύ. σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε, να, αν μη τι ναι. άλλο, Αγαπητέ Σύμβουλε, η Ελλάδα θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα όλα τα δικαιώματά της σε όλο τον πλανήτη, γιατί αυτό είναι. Ουσιαστικά, όλη η ελληνικότητα είναι απλωμένη σε όλο τον Ελλάνιο πλανήτη και αυτό κρύβεται επιμελώς από τις κυβερνήσει της δικές μας και βεβαίω με πόλεμο, άμα το θέλετε πάνω σε αυτό, και δει με οποιοδήποτε άλλο κυβερνητικό σχήμα που υπάρχει στον πλανήτη. Στις μέρες της Ελλήνων Συνέλευσης θα εμφανιστούν όλοι οι Ελλάνια πολιτιστικότητα σε όλο τον πλανήτη. Πρέπει να αποκατασταθούν τα πάντα, όλα τα δικαιώματα των Ελλήνων και των Έλληνων ανθρώπων θα είναι πρωτεύων γεγονότα σε όλο τον πλανήτη και φυσικά άμα το θέλετε σε μια Ελλάδα η οποία είναι η μητέρα και η μήτρα όλου του πολιτισμού, της γραμματείας, θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχουν μουσία άξια να δεχτούν όλη αυτή την ελληνικότητα. Όχι βέβαια να έχει 6.000 μουσεία ή το Βερολίνο και φυσικά να έχουν δικά μου κτερίσματα αλλά και τέχνη και κρυμμένες αποθήκες της εφορίας, άμα το της, της εφορίας, να είναι κρυμμένες στην Ελλάδα αλλά και στον πλανήτη, να πουλάνε ελληνικότητα και η Ελλάδα να έχει ένα μουσείο και δίπλα στην Ακρόπολη. Πραγματικά μας ξεπερνάει η Ελλήνων συνέλευση ως κυβέρνηση θα δώσει πραγματικά ένα μεγάλο δείγμα στο μεγαλείο της ελληνικότητας έτσι ακριβώς όπως αρμόζει. Στέλιο Τζιτζιό, θα μας πεις λίγα λόγια για την οικονομική κατάσταση εντάχει για να βρούμε στο πρόγραμμα της Ελλήνων Συνέλευσης το τι συμβαίνει, το τι έχει γίνει, αλλά και πού θα πάμε εμείς για την επόμενη μέρα. όσο πιο σύντομα μπορείς. Σήμερα αυτό που βιώνει ο Έλληνας πολίτης είναι προϊόν ανθεληνικών αποφάσεων μέσα σε μια διαδικασία της κομματικής ζωής της χώρας, να εξασφαλίσουμε ιδιωτικές εταιρείες, τράπεζες, επιμέρους μηχανισμούς με εγκυοδοσία του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή του συνόλου των ελλήνων πολιτών. Έχουμε εγκυοδοτήσει τους πάντες, πλην όμως δεν έχουμε εγκυοδοτήσει την ίδια την ασφάλεια και ευημερία του ίδιου του Έλληνα πολίτη. Η Ελλήνων συνέλευση βάζει ένα φρένο σε όλη αυτή την αδιφάγα κομματική ε, μεθόδευση εναντίον του Έλληνα και εγγυάται από την επόμενη μέρα τόσο την, α, ε, τις εξασφαλίσεις όσον αφορά για τις καταβολές των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι να εξηγιαθούν τα ταμεία. Θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με τις αποταμιεύσεις των Ελλήνων ε, τόσο για το συνταξιοδοτικό όσο και για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Εξασφαλίζουμε όλες και εγγυόμαστε όλες τις... Α, Οφειλέ που υπάρχουν προ την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, γιατί θα πρέπει να γίνει ένα ταμείο με αυτόν τον οργανισμό, όπου δεν λογοδοτεί από το 2017 πρώτη πρώτου σε κανέναν θεσμό, είναι μια αρχή η οποία δεν εποπτεύεται από τον Έλληνα πολίτη και του θεσμού του. Θα πρέπει να δούμε πού ακριβώ πηγαίνουν όλα τα έσοδα. Οπότε εγγυόμαστε για οποιαδήποτε οφειλή υπάρχει προ την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ω σύνολο, εγγυόμαστε προ οποιαδήποτε οφειλή υπάρχει από τους Έλληνες πολίτες προς τράπεζες και φαντς, δεν ε, απευθύνεται κανένας μηχανισμός τέτοιος και δεν ακουμπάει τον Έλληνα πολίτη παντιοτρόπος, έρχεται το σύνολο ως διοίκηση, το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, το δημόσιο, να εξασφαλίσει την οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τις τράπεζες και τα φαντς. Γίνεται ένας τεράστιος έλεγχος από την επόμενη μέρα να δούμε ποια δάνεια έχουν αποπληρωθεί πότε, αν υπήρξαν ποτέ, αν έχουν μπει ως εξασφάλιση για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, πόσο νόμιμε είναι αυτές οι εταιρείε που λέγονται funds και αν πρέπει να υφίστανται. Να, θυμάντε, να θυμούνται όλοι οι Έλληνε πολίτε, να βάλουν πολύ γερά στην νόησή του ότι η μέρημνα και ο μοναδικό γνώμονα τη Ελλήνων Συνέλευση ω διακυβέρνηση τη χώρα είναι ο ίδιο ο πολίτη. Η ασφάλειά του σε οποιοδήποτε επίπεδο και πεδίο τη ζωή και βίου του και ιδιαίτερα όσον αφορά την οικονομία, που η οικονομία είναι η νομή του ίδιου του οίκου. Άρα για να επανακτήσουμε τον ίδιο τον οίκο μας, που αυτή τη στιγμή δεν μας ανήκει και εκτελούμε, δεν νομοθετούμε, αλλά εκτελούμε αποφάσεις αλότριων κέντρων εξουσίας ε, έξω από την Ελλάδα, διαγράφουμε δημόσιο και ιδιωτικό χρέος με την εξασφάλιση του ελληνικού δημοσίου, όπως ακριβώς ε, έχουμε πει και έχουμε υπογράψει τον Άριο Πάγο από το 2015. Η αλήθεια είναι αυτή, αν και μιλάμε για δίκιο και άδικο, ο ελληνικό λαό έχει σπράξει άπειρο άδικο από όλε τι κυβερνήσει του, και εδώ είναι ένα ζητούμενο. Και μα σύνδεξαν στι μέρε μα ότι κανένα δεν του φέρει. Συστρατευμένα, η Βουλή τρόπο έχει ψηφίσει ουσιαστικά το ίδιο το καθεστωτικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα να ψηφίζει νόμου να δημιουργούν πρόβλημα και αιτία. Άρα, ουσιαστικά, στα δικαστήρια να δικάζεται το αποτέλεσμα τη αιτία τη αποστατική που έχουν δημιουργήσει. Δείτε και δάχαμ οι, οι βουλευτέ που ψηφίζουν νόμου. Όχι, η αλήθεια είναι ότι κανένα βουλευτή δεν ψηφίζει νόμου. Κανένα δεν έχει άποψη το τι ψηφίζει εκεί μέσα. Έχουμε πραγματικά βίντεο ιστορικά, αν το θέλετε, και αυτό έχει γίνει πάρα πολλέ φορέ. Όπου ο πρόεδρο τη Βουλή λέει μόνο του, ανακοινώνει τον νόμο και λέει μόνο του. Συμφωνείτε όλοι, ναι, συμφωνείτε, ψηφίζετε. Υπάρχουν τέτοια βίντεο. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο είναι μόνο ένα βουλευτή εκεί μέσα και φωνάζει, αλλά δεν, δεν το καταλαβαίνει κανένα. Και φυσικά ψηφίστηκαν 468 νόμοι εκείνη την ημέρα. Είναι αδιανόητο αν αυτό να συμβαίνει σε βουλή δημοκρατικού πολιτεύματο. αλλά καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Την έχουν, την έχουν πατήσει, την έχουν εξατλειώσει και κάνουν ό,τι θέλουν σε, ένα, σε, ένα, σε έναν αυτόματο πιλότο. Αυτό πραγματικά θα πρέπει να σταματήσει. Η χώρα μα είναι ένα όχημα. Είναι ένα όχημα και θέλω να φανταστείτε ότι όλοι οι Έλληνε ε, είμαστε σε ένα λοφορείο και αυτό το λοφορείο, αυτό το όχημα και το λέω έτσι λαϊκά να το καταλάβουμε, είμαστε όλοι μέσα. Και ο οδηγό που θα μα πάει κάπου που πρέπει να μα πάει είναι κουφό, στραβό, κουτσό, ψυχασθενή. Και τον αφήνουμε να οδηγήσει. Όχι, θα τον κατεβάσουμε κάτω να αλλάξουμε οδηγό. Κανένα δεν οδηγεί και δεν πρέπει να οδηγεί αυτό το όχημα το οποίο είναι ολονών μας. Θα πρέπει να το καταλάβουμε από τις πράξεις του και μόνο που συμβαίνει. Άλλωστε έχω πει, δίνετε εξουσιοδότηση στους δικηγόρους σας για να κάνει μια εργασία. Εξουσιοδότηση στο λογιστή σας. Εξουσιοδότηση στους πάντες. Δώσατε στους πολιτικούς σας τόσα χρόνια, στα κόμματα, εξουσιοδοτήσει. Έχω λέει εντολή, λαϊκή εντολή. Έχεις λαϊκή εντολή και εκτέλεσε τα αντίθετα. Θα δώσετε εξουσιοδότηση πάλι λευκή με τη συνειδητότητά σας, με την ψήφο σου σε αυτούς που δολοφονήσαν τα πάντα, που σύσσωμα όλα τα κόμματα στη Βουλή ψηφίσανε, ψηφίσανε την υποχρεωτικότητα των εμβολίων, ψηφίσανε να σου βάλουν προστήματα, ψηφίσανε και περάσαν όλους τους νόμους. Όλοι τους στη Βουλή είναι υπεύθυνοι για αυτό που έχει συμβεί. Τι σημασία έχει εάν πέρασε το όνομα Μακεδονίας που το πουλήσανε με 180 ψήφους. Τι σημασία οι άλλοι βουλευτές γιατί δεν παρετήθηκαν να πέσει η Βουλή να σταματήσει αυτή η λέλεπα και αυτή η γελιότητα. Πουλήσατε το όνομα της Μακεδονίας, κάνατε δημοψήφισμα και το ναι το κάνατε όχι, το όχι το κάνατε ναι κύριοι. Είστε δολοφόνοι και της δημοκρατίας αλλά και του ίδιου του πολίτη. Είδαμε να ξεσπιτώνετε τον κόσμο για γελία δανεικά. 100, 10 χιλιάρικα, 5 χιλιάρικα, 7 χιλιάρικα. Πολύ μικρά ποσά. Αλλά εσείς ως κόμματα χρωστάτε 300-400 εκατομμύρια και ίσως και παραπάνω. Και το τι χάρες μεταξύ σας έχετε ανταλλάξει τόσα χρόνια. Χρωστάει κόμμα. Μα πώς να χρωστάει ένα κόμμα. Κάρεκλος και γραφεία να έχει. Μα δεν έχει κάτι άλλο. Και φυσικά επιδοτούνται τόσα χρόνια από εμά τους πολίτες και χρωστάτε και 500 εκατομμύρια και 400 και δεν έχει σημασία το νούμερο που χρωστάτε, τι τα κάνατε και εμείς θα τα πληρώσουμε και αν χρωστάτε γιατί δεν σας πτωχεύει ή ο ελληνικός λαός ή τουλάχιστον από τις τράπεζες που τα πήρατε έχετε άσυλο ε, έχετε άσυλο όλοι, έχετε και τραπεζίτες άσυλο Κύριοι, στην Ελλήνο Συνέλευση, με κυβέρνηση Ελλήνο Συνέλευση, στις μέρες της Ελλήνων Πολιτείας δεν θα έχει κανένας άσυλο, κανένας Άσυλο! Μόνο ένα άσυλο υπάρχει. Των τρελών, των ηλιθείων και εκείνο ίδρυμα. Πολιτικό να έχει άσυλο. Τραπεζίτη να έχει άσυλο. Ιατρό να έχει άσυλο. Και κάνετε ό,τι θέλετε. Νομίζετε ότι είστε μικροί θεοί. Δεν είστε τίποτα και θα το αποδείξουμε στι εκλογέ. Ο ελληνικό λαό θα καταψηφίσει κάθε γελιότητα και ό,τι του έχετε πει και κάνει. Ελλήνο, σε αυτέ τι εκλογέ, η Ελλήνο Συνέλευση πραγματικά θα τιμηθεί από όλου του Έλληνε πολίτε, διότι τα μηνύματα που τρέχουν παντού, σε όλη την επικράτεια, είναι «Αγκαλιάζουμε κύριε Σόρα, γίνω συνέλευση θέλουμε, τον Αρτέμι Σόρα θέλουμε». Να δω που θα βρείτε ψήφου με την ψεύτικη γελία Singular Logic που ξέρουμε πώ κλέβεται. Έχουμε όλου του εκλογικού καταλόγου και ξέρουμε ότι του εκλογικού καταλόγου το 40% είναι μακροζωία, τεράστια η Ελλάδα. 125, 115, μετά τι εκλογέ θα τα βγάλω όλα. Το 40% των εκλογικών καταλόγων, τουλάχιστον από ό,τι έχουμε δει εμεί, είναι τόσο μεγάλη που δεν ξέρω ποιο έχει φτάσει σε αυτήν την ηλικία. 110, 105, 95, 127 έχουμε δει. Τουλάχιστον από του εκλογικού καταλόγου. Δεν έχετε ψήφου, δεν σα ψηφίζει κανένα και απορεί ο κόσμο. Μα πώ βγαίνουν αυτοί. Ό,τι και να ψηφίσουμε, πάλι οι ίδιοι είναι. Ωραία. Είναι θέμα πραγματικά να συστρατευτεί η, η αποχή του κόσμου. Να μην υπάρξει αποχή. Να συστρατευτούν όλοι με την Ελλήνων Συνέλευση να έρθουν δίπλα, να εμφανιστούν προσωπικά στο παρόν τους και να εκτελέσουν μια πραγματική διαδικασία του πολίτη, ώστε να σταματήσει αυτή η λέλοπα και αυτή η γελιότητα. Αγαπητέ, αγαπητέ, κύριε Τσίτσιο, μπορεί να μας αναπτύξει την άμυνα και την ενέργεια, τουλάχιστον και στον πρωτογενή την, ε, τομέα, πώς θα τρέξουν οι βιομηχανίες την επόμενη μέρα της Ελλήνων Συνέλευσης. Η άμυνα. η άμυνα στην Ελλάδα, στον ελληνικό χώρο, αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται και το ηθικό των Ελλήνων, όπου εκεί είναι και το κλειδί, έχει τελεί σε πλήρη κατάπτωση. Και αυτό είναι σχέδιο συγκεκριμένο για να νομίζει ο Έλληνα ότι είναι ανήμπορο, ότι ζει σε μια χώρα η οποία είναι πολύ μικρή, ότι δεν έχει πόρου, δεν έχει δυνατότητε και δεν έχει καμία απολύτω δυναμική. Του μιλούν συνεχώ. Ε, για να του βγάλουν τα όπλα από τα νησιά, του, μιλού, του μιλούν συνεχώς ε, ότι η Τουρκία είναι πολύ δυνατή, ότι τα σκόπια μας απειλούν και συνεχώς η Ελλάδα έχει ένα στραμμένο όπλο επάνω της. Αυτό στις μέρες της Ελλήνων Συνέλευσης αλλάζει. Και αλλάζει πώς. Αλλάζει με έναν πλήρη χάρτη, υπάρχει σχέδιο συγκεκριμένο, πώς ακριβώς θα πρέπει να γίνει και ξεκινάμε ε, από την επικοινωνία, όπου αυτή τη στιγμή οι επικοινωνίες, οι αμυντικές μας επικοινωνίε. Είναι δεσμευμένες από ε, ε, έξω από την Ελλάδα κέντρα. Τι θέλω να πω, ότι ο, ο, οτιδήποτε μιλάει το, η ηγεσία του στρατού προς το στράτευμα, το ακούει ο μισός πλανήτης. Αυτό στην Ελλήνων συνέλευση πάβει να υπάρχει διαπαντός. Μιλάμε για δορυφορικά συστήματα δικά μα, μιλάμε για αμυντική βιομηχανία, μιλάμε για βιομηχανία η οποία τελεί αφορολόγητο τουλάχιστον για τα πέντε πρώτα χρόνια, και αυτό όχι μόνο στον κλάδο του στρατιωτικό, σε όλο τον κλάδο τη βιομηχανία. Μεγάλο κομμάτι είναι το κομμάτι τη ενέργεια. Το κομμάτι τη ενέργεια αυτή τη στιγμή είναι αυτό το οποίο έχει φτάσει το κόστο διαβίωση. Παρακαλώ. Συγνώ, στην άμυνα πρέπει να προσέξουμε ότι αυτό που λέγεται άμυνα είναι τα σώματα ασφαλεία όλα. Δεν υπάρχει πυροσβεστική και κάθε χρόνο, αν το θέλετε, αλλά και μια τετραετία κοντά στι εκλογέ καίγεται η Ελλάδα. Και γιατί η Ελλάδα. Έχουμε τρία αεροπλάνα, τα μισά δουλεύουν, τα μισά δεν δουλεύουν σε μια τέτοια χώρα. Φυσικά Έχουμε εμπριστέ, εμπριστικέ, αν το θέλετε, πυ πυρκαγιέ. Και βέβαια είναι πολιτικά γεγονότα που τα τρέχουν ή τουλάχιστον τα εκμεταλλεύονται κάποιοι. Αν είναι δυνατόν σε μια Ελλάδα που βρεχόμαστε από θάλασσα να κεχόμαστε και να περιμένουν. Βέβαια, οι πυροβουλευτέ τι να κάνουν όταν μεγαλώσει πάρα πολύ φωτιά. Περιμένουν να φτάσει η φωτιά στη θάλασσα, κατατρέφονται στα πάντα. Είδαμε πυροπληκτού όπου δεν πήραν ούτε τα δανειά του, ούτε τι επιδοτήσει του, ούτε να ξαναφτιάξουν τη ζωή του. Αυτό δεν είναι κυβέρνηση, δεν είναι κράτο. Δεν έχει καμία αρρωγή σε κανέναν πολίτη για τόσα δεινά που έχουμε τραβήξει. Α θυμηθούμε μάντρα, α θυμηθούμε το, το κάψιμο τη ηλία παντού και γιατί η Ελλάδα συνεχόμενα ρόδου όταν έρχεται καλοκαίρι έχουμε παντού φωτιές μα αν είναι δυνατόν να μην έχουμε 50 αεροπλάνα να μην ξανάψει φωτιά και φυσικά να τιμωρήσουμε πολύ αυστηρά αυτούς τους πυρομανείς αν είναι δυνατόν. Απ' την άλλη, μιλάμε για σώματα ασφαλεία. Σώματα ασφαλεία δεν είναι μόνο αστυνομικοί που δένουν τον πολίτη. Ο αστυνόμο είναι για τον ίδιο τον πολίτη. Θα μπει μια πραγματική διαδικασία σε έναν όρκο του ανθρώπου που σύμφωνα με το Σύνταγμά μα υπηρετεί τον άνθρωπο, υπηρετεί το δίκαιο. Και εδώ το κομμάτι τη άμυνα είναι τα οπλικά μα συστήματα, είναι το πυροσβεστικό, είναι τα σώματα ασφαλεία και οι μυστικέ υπηρεσίε. Θα γίνει μεγάλη αναδιάθρωση στι μυστικέ υπηρεσίε, να ξέρουμε τι κάνουμε. Δεν θα έχουμε πράκτορε ξένων δυνάμεων στι μυστικέ μα υπηρεσίε, ή τουλάχιστον αν θα έχουμε υπηρεσίε άλλων ξένων δυνάμεων, θα είναι σε ξεχωριστή μοίρα και δεν θα είναι αυτό το σορδολό που σημαίνει σήμερα που δεν ξέρει ποιο είναι Ποιο. Δεν ξέρει ποιο είναι κλέφτη, ποιο είναι αστυνομικό. Ο αστυνομικό είναι και κλέφτη, ο κλέφτη είναι και αστυνομικό. Δεν γίνεται. Αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστούν όλε αυτέ οι θέσει. Όσον αφορά για την άμυνα του στρατού, ιδιαίτερα σε ένα ιδιαίτερο μέρο που λέγεται Ελλάδα, που μόνο η Ελλάδα βλέπει τρει υπήρου, την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική, θα πρέπει πραγματικά όλη η ευρωπαϊκή δυναμική των ενόπλων δυνάμεων να υπάρχει στην Ελλάδα. Θα δούμε μετά ποιο είναι ο εχθρό και τι ακριβώ δημιουργείται. Μιλάω ότι οι εχθροί μα σήμερα γύρω μα είναι, αν το θέλετε, φτιαγμένοι, είναι κατασκευασμένοι. Πραγματικοί εχθροί δεν υπάρχουν γιατί η Ελλάδα δεν έχει κανέναν εχθρό. Έναν εχθρό έχει. Το ζήτημα, και θα το αναφέρω τώρα, άρα το ζήτημα στην άμυνά μα μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να έχουμε τη δικιά μα βιομηχανία, να έχουμε τα δικά μα αυτοκινούμενα, να φτιάξουμε ακόμα και αεροπλάνο. Είναι δυνατόν να ζούμε το 2023, να είναι μια τουρμπίνα, δίθε και τάχα και να αγοράζουμε αεροπλάνα 100 εκατομμύρια από μια εταιρεία ιδιωτική που εσεί τη λέτε Αμερικάνικη. Να έχουμε ένα, ένα γουβαδάκι, ένα γουβαδάκι, έξι μέτρα και να μην μπορούμε να το φτιάξουμε. Εμεί φτιάξαμε, αν το θέλετε, υποβρύχια για του Γερμανού. Αλλά καρδικά μα δεν μπορούμε να φτιάξουμε. Δεν μπορούμε εμεί να φτιάξουμε φρεγάτε με τόσα αναφυγεία που τα έχετε κλείσει τα μισά. Αλλά τελικά θα αγοράσουμε γαλλικέ φρεγάτε. Κύριοι, μπορούμε να φτιάξουμε τα πάντα. Ακόμα και στη μεταποίηση όλων των προϊόντων. Έχω ξαναπεί και σε άλλη με εκπομπή ότι προϊόν πρωτογενού τομέα αλλά και δευτερογενού από την Ελλάδα δεν θα φεύγει χήμα. Θα τυποποιούνται όλα. Όλα θα είναι τυποποιημένα. Δεν θα ξαναπάρει λάδι κοντένερ ούτε χύμα. Θα το συσκευάσει όχι παραπάνω από ένα κιλό, και πάρτο. Είναι πολύ λίγο και το καλύτερο λάδι στον κόσμο, γιατί στην Κίνα κάνει 30 ευρώ το, κιλό, το λίτρο, ενώ εσεί το, το παίρνετε χήμα. Η Ελλάδα, όλα τη τα προϊόντα αυτή τη στιγμή είναι τόσο μικρή και μπορεί να παράγει τόσα πολλά πράγματα, τόσο μοναδικά, που δεν θα ξαναφεύγει τίποτα να μην έχει τυποποιηθεί. Ούτε ορυχία να παίρνετε ό,τι θέλετε, το χώμα το κουβαλάτε. Γεννημένο άνθρωπο στον πλανήτη να πουλάει το χώμα του, να το φορτώνει η καράβια, το παίρνει, δεν υπάρχει. Υπάρχει όμω στην Ελλάδα. Γιατί είναι εγκάθετε όλε οι συμφωνίε. Είναι απλά μικροί, πληρωμένοι άνθρωποι που έχουν υπογράψει τα πάντα και μια τέτοια διαδικασία η Ελλήνω Συνέλευση θα καθίσει να ξεκαθαρίσει τα πάντα σε όλο το σκηνικό, τι έχει γίνει από τη μεταπολίτευση αλλά και πίσω από τη μεταπολίτευση. Τι αποζημιώσει μα, τα συμβολαιό μας, αυτά που είναι να εισπράξουμε και από τα συμβόλαια τη ΕΕ και από τα συμβόλαια τη Παγκόσμια Τράπεζα που ποτέ δεν έχουμε κάνει ταμείο. Μιλάμε για Παγκόσμια Τράπεζα, αλλά εμεί είμαστε στην Παγκόσμια Τράπεζα. Αφού είμαστε μέτοχοι. Είσαι μέτοχο και δεν ξέρει τι σου γίνεται από μεγάλε και τεράστιε πλανητικέ συμφωνίε όπω είναι η Brandon Woods και άλλε συμφωνίε. Όπω είναι το M1 και άλλε συμφωνίε. ΑΟΜΕΓΑ. Υπάρχουν εκατοντάδε συμφωνίε που μετέχει ο πλούτο ο ελληνικό από τα αρχαία χρόνια και εκεί τρέχει θέμα όπω Έχουμε πει και στη διακήρυξή μα. Θα μου δούμε τώρα who is who. Ποιο είναι ποιο και τι ακριβώ κάνετε. Είναι πραγματικά τραγικό να κυβερνάει η Ελλάδα από επίλυτε και από ανθρώπου εγκάθατου, ξένου πράκτορε, φτηνού στα μεροκάματά του και να σκοτώνουν ένα μεγαλείο, το μεγαλείο τη ελληνικότητα. Πραγματικά αυτό θα αλλάξει και όχι θεωρώ, το γνωρίζω ότι κάθε Έλληνα πολίτη θέλει αυτό. Να αλλάξει κάθε γελιότητα. Να μην τον κοροϊδεύει κανένα. Είναι ένα τεράστιο, ένα τεράστιο. Είναι μια τεράστια διαδικασία στον πλανήτη, ειδικά η ελληνικότητα. Και σήμερα γελάτε με την ελληνικότητά μα. Σε λένε, σε λένε μη εργατικό, σε λένε τεμπέλιν, σε λένε ό,τι θέλει. Έχουν πει χιλιάδε πράγματα. Η πολιτική σου για σένα σχεδόν σε λένε ηλίθιο. Έλα να του αποδείξουμε ποιο είναι ο ηλίθιο. Έλα να του αποδείξουμε για πρώτη φορά τι θέλουμε. Και δεν θα κλέψει κανένα. Ακόμα και αν κλέψει, εσεί θα ξέρετε ότι μα κλέψανε και θα σα αποδείξουμε πώ κλέβουν και τι κάνουν. Συνεπώ την επόμενη μέρα έτσι όπως έχουμε πει, αλλά και έχει αποδειχτεί, με πραγματικό πλούτο που υπάρχει και στα παγκόσμια ταμεία, μερίδιο και βεβαίω πλούτος ελληνικός της Ελλάδος, αλλά και δύο από τα 600 δις που είναι συνέχεια στον προϋπολογισμό. Μόνιμα έως και σήμερα. Και σήμερα που κάνουμε εκλογέ, ο προπολογισμό τη χώρα μα υπογράφτηκε από αυτέ τι κυβερνήσει. Και είναι εκεί. Πάντα είναι εκεί και σε περιμένει. Αντέχει να περιμένει, <laughs> Περίμενε. Αν δεν αντέχει, συστρατεύσου την Ελλήνω συνέλευση. Η επόμενη μέρα θα αλλάξουν όλα. Στην επόμενη μέρα θα είναι ένας άλλος ρυθμός. Θα υπάρχει μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Θα εξαφανιστεί κάθε γελιότητα, κάθε προδοσία. Θα γίνει επαναφορά. Θα γίνει επανάκτηση του δικαίου σε ό,τι βλάβη έχει προκληθεί. Θα ζητηθούν ευθύνε. Ναι, θα ζητηθούν. Δεν μπορώ να πω ότι δεν θα ζητηθούν ευθύνε. Σήμερα γι' αυτό κάνουν έτσι. Μια πτωχευμένη χώρα όπω την έχουν καταντήσει με τον τεράστιο πλούτο τη, να τη λένε πτωχευμένη. Την Ελλάδα και να διοικούν αυτά αυτές οι μαριονέτες που πραγματικά με εκπλήσει το τι λένε και δεν θα το σχολιάσω τώρα γιατί πραγματικά η ώρα μας πιέζει σε αυτή την εκπομπή. Αγαπητέ Γενική γραμματέα, ανέπτυξε σε παρακαλώ λίγο την ενέργεια και τουλάχιστον όπως θα είναι, συντόμως γιατί έχουμε χρόνο λίγο. Η ενέργεια είναι ένα ένα θέμα που απασχολεί σήμερα από επιχειρήσει, πολίτε και γενικά όλο, όλο τον ιστό του κράτου μα. Αυτό τι σημαίνει, Σημαίνει ότι σήμερα υπάρχει μια εκμετάλλευση. Μια εκμετάλλευση η οποία εκτό το ότι μπορούμε να αντιληφθούμε ω απλοί πολίτε αυτή την ε, απαξίωση όσο αφορά την, ε, την, τον τρόπο που σήμερα εκμεταλλεύεται την ενέργεια μια κυβέρνηση. Και μια, αν θέλετε, και ένα παγκόσμιο ιστό απέναντι στου ίδιου πολίτε με ένα ρολόι, με ένα ρολόι πίσω. Και με ένα λογαριασμό και θα το πω απλά να το καταλάβουν. Και με ένα λογαριασμό με χιλιάδε φόρου, με φόρου του οποίου μπαίνουν μέσα στου λογαριασμού ενέργεια και δεν μπορούμε να, να δούμε πού πάνε αυτοί οι φόροι και πώ είναι αυτοί οι φόροι. Φόροι που συνεχώ πιέζουν όλη τη διαδικασία. Η ενέργεια. Σταματήσαμε τα λιγνητορυχεία. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι μπήκαμε σε μια πράσινη ενέργεια. Σταματήσαμε τον, ε, την παραγωγή ενέργεια από τα λιγνητορυχεία όταν έχουμε, είμαστε η πρώτη Ευρωπαϊκή χώρα σε λιγνίτη. Η πρώτη, η πρώτη. Η πρώτη και μπήκαμε σε μια πράσινη ενέργεια ουσιαστικά για να αντιληφθεί ο πολίτη ότι για να δημιουργηθεί αυτή η πράσινη ενέργεια η βλάβη που συμβαίνει σήμερα στο περιβάλλον είναι τέτοια που πραγματικά είναι οξύμορο, είναι οξύμορο το πόσο ορίζουμε την πράσινη ενέργεια. Με Ελλήνων Συνέλευση, κυβέρνηση, θα απελευθερωθούν ενέργειε. Θα απελευθερωθούν ενέργειε από, από το ίδιο το περιβάλλον μα. Η ενέργεια, η ενέργεια σήμερα υπάρχει μέσα στην ονόσφαιρά μα θα απελευθερωθούν τέτοιοι μηχανισμοί και τέτοιε ε, τακτικές, υδρογόνο. υδρογόνο, αλλά παράλληλα θα αναπτύξουμε και ενέργειε που είναι αυλαβεί στο περιβάλλον, όπω οι υδρολεκτικέ εγκαταστάσει. Σήμερα η Ελλάδα έχει χιλιάδε ποτάμια. Δεν εκμεταλλευόμαστε και δεν αξιοποιούμε τίποτα στην πατρίδα μα παρά έχουμε επιχειρήσει που είδαμε διαχρονικά, βιομηχανίε να κλείνουν γιατί το κόστο τη ενέργεια του πλάκωσε, του πίεσε. Να δούμε τη Χαλιμπουργική. Η χαλιπουργική έκλεισε με εκατομμύρια χρέο στην ενέργεια και είναι, ήταν η τελευταία, αν θέλετε, και η εταιρεία η οποία παρήγαγε σήμερα προϊόντα ε, από σύνδρομο μεταλλεύματα, χάλυβα, ε, εξυπηρέτησε, αν θέλετε, μέχρι το 2004 μια διαδικασία στους Ολυμπίκους Αγώνες και από τότε δεν υπάρχει καμία μα καμία παραγωγή βιομηχανική. διώξαμε από την πατρίδα μας βιομηχανίες με για το κόστος της ενέργειας. Ουσιαστικά, η καταδολίευση που υπάρχει απέναντι σε επιχειρήσεις και ανθρώπους με το κομμάτι της ενέργειας, με την Ελλήνων Συνέλευση την επόμενη μέρα, σταματάει. Μπαίνει ένα τέλος. Δίνουμε τέλος πραγματικά σε αυτή την εκμετάλλευση που υπάρχει και πρωτοπορούμε, αν θέλετε, ως Ελλήνο Συνέλευση και στον παγκόσμιο ιστό, γιατί δεν μπορεί η ίδια η ενέργεια που αφορά τον ίδιο τον άνθρωπο να την εκμεταλλεύονται και να χρεώνουν όλο τον πλανήτη, γιατί μέσα θα το δούμε και πλανητικά, να το χρεώνουν και να τον μειώνουν, αν θέλετε, την παραγωγική του διαδικασία, τον τρόπο ζωής του, την ίδια του την αξιοπρέπεια, σε ένα επίπεδο το οποίο, παρακαλώ πρόεδρε, ναι, η αλήθεια είναι ότι το αγαθό <Ρα>... τη ΔΕΗ που σημαίνει έτσι όπω έχουν δομηθεί οι πολιτείε μα είναι το, η, το νερό και η ενέργεια που αυτή τη στιγμή κόπτονται όλα τα κόμματα να υπογράψουν για να φέρουν στρατηγικό επενδυτή. Αν είναι δυνατόν, ήδη ξεπουλήσανε το να συστρατεύουν, να πουλήσουν τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ δεν πουλήθηκε, αλλά οπότε έχουν δικαιώσει δικαίωμα να κάνει συνδέσει σε έναν πάρχο που ο πάρχο χρησιμοποιεί το δίκτυο τη ΔΕΗ που είναι δικό μα. Κύριοι, το δίκτυό μα το έχουμε πληρώσει τόσα χρόνια όλοι. Και τη ίδρυυση και τη ηλεκτροδότηση. Υπάρχει μια γελιότητα, όπω λέμε, και με ρεύμα. Δεν καίγεται το ρεύμα, κύριε. Άμα και εγώ ήταν το ρεύμα, θα ήταν πετρέλαιο και θα άφηνε άνθρακα. Δεν καίγεται το πετρέλαιο. Χρήση κάνει. Για αυτή τη χρήση σε χρεώνουν τόσα πολλά. Ουσιαστικά το ρεύμα μπαίνει στο σπίτι σου, κάνει ένα κύκλωμα και ξαναβγαίνει έξω. Άρα ουσιαστικά χρησιμοποιούμε όλη το κύκλωμα και αυτή τη χρησιμοποίηση που κάνουμε, αυτά τα ζωντόβολα θα σε φτάσουν σε τέτοια σημεία να μην μπορεί να ζήσει αλλά και να αυτοκτονεί. Γιατί είδαμε συνανθρώπου μα να αυτοκτονούν γιατί δεν είχαν να πληρώσουν το ρεύμα. Φυσικά, ακόμα και έτσι που είναι, που κάνει μία χρήση και ναι, το ρεύμα είναι πραγματικά ακριβή κιλοβατόρα, δεν φτάνει αυτό. Έχει από κάτω χιλιάδε άλλου λογαριασμού γελίου οι οποίοι δεν πρέπει να υπάρχουν. Και φυσικά τώρα θέλουν να πουλήσουν και το νερό να φτάσουν, λέει, ένα στρατηγικό επενδυτή. Καλά, υπάρχει άνθρωπο γεννημένο εκεί πέρα έξω που θα είναι στρατηγικό επενδυτή. Τι να στρατηγοποιήσει, ρε παιδιά, ο άνθρωπο. Ένα απόκομο κομμάτι μια γελίου κόμματο και ενδεχομένω να είναι και μια λέσκη. Τι να πληρώσει το βλαμμένο αυτό. Είναι δυνατόν. Θα έχει πιο πολλά χρήματα από εμά που εμεί, οι άνθρωποι σε κάθε Δήμο και σε κάθε περιοχή, έχουμε χρηματοδοτήσει το δίκτυό μα. Εμεί το έχουμε πληρώσει. Και ό,τι σύνδεση γίνεται με κάθε σπίτι που φτιάχνουμε ή που πουλάμε, εκεί το πληρώνουμε εμεί τη σύνδεσή μα. Άρα αυτό τι θα βάλει. Την όρεξη. Τι θα βάλει, θα μα πουλάει το νερό μα. Κύριε, το νερό δεν πουλιέται. Ούτε η ιδέα ή το ρεύμα πουλιέται, έτσι τουλάχιστον όπω θέλετε. Μπορεί να έχει ένα κόστο συντήρηση του δικτύου, το νερό σαν άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπο είναι το ίδιο το νερό. Άρα δεν γίνεται σε αυτό το φυσικό προϊόν να πουλά νερό, γιατί δεν είναι δικό σου. Δεν μπορείς να κατασκευάσεις νερό. Ακόμα και όταν εκμεταλλεύεσαι το νερό με άλλα παράγωγα όπως να φτιάξεις κοκακόλα και να φτιάξεις άλλα ποτά, δεν έχεις δικαίωμα. Γιατί δεν μπορείς να φτιάξεις. Φτιάξε δικό σου νερό και πουλά ό,τι θέλεις. Τότε έχεις δικαίωμά σου. Άρα δεν γίνεται να πουλάς το νερό που δεν έχεις δικαίωμα και να κάνει και στρατηγικό επενδυτή. Για δείξτε μα δε, ένα στρατηγικό επενδυτή και να μα πει τι θα φέρει και τι θα βάλει. Γιατί ό,τι επενδύσει έχετε κάνει και ό,τι έχετε ξεπουλήσει είναι πατήρι, δρε. Μόνο οι λέσχοι του είναι. Πετε μα μια επένδυση στην Ελλάδα που έφερε λεφτά. Δείξτε μα κάποιο που ήρθε στην Ελλάδα και έφερε λεφτά. Του δώσατε και δάνειο για να πάρει αυτό που του δώσατε και τον βγάζατε στα κανάλια ότι είναι επενδυτή. Είστε κύριοι μόνο χρεωμένοι, δεν έχετε τίποτα άλλο. Έχετε, έτσι, έχετε κάνει έτσι ακριβώ την κοινωνία όπω θα θέλατε φτωχοποιημένοι και να τι πουλάτε. Το φτωχό και τον άθλιο για στρατηγικό επενδυτή. Με γίνω συνέλευση δεν θα πειραχτεί ποτέ το νερό και κανένα δεν ακουμπάει το νερό. Σήμερα το νερό ακόμα δηλητηριάζεται και βρωμίζει με χιλιάδε παράγωγα που βεβαίω είναι στοχευμένα φανερά και κρυβά. Αυτό σταματάει και πρέπει να καθαρίσει το νερό μα γιατί είμαστε το ίδιο το είδο. Μια ανακύκλωση είδων είμαστε όλη μα η ζωή και όλε μα οι εσαρκώσει. Αν είναι δυνατόν να αφήσουμε σε χέρια τόσο γελία το ίδιο μα το νερό. Ποτέ δεν θα γίνει με Ελλήνο Συνέλευση και βεβαίω αυτά τα τιμολόγια με Ελλήνο Συνέλευση δεν θα υπάρξουν. Και βεβαίω δεν θα υπάρξει αυτά τα τιμολόγια στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ πραγματικά υπάρχουν άπειρα χρήματα αυτή τη στιγμή. Είδαμε σε ένα προπολογισμό που δημοσιεύσαμε 485 δι καθαρή θέση. Και μου μιλάτε για ΔΕΗ και δεν βγαίνει η ΔΕΗ, είναι μονοπόλιο. ΔΕΗ και μπεφτεί έξω. Και θα πουλήσουμε τη ΔΕΗ γιατί είναι μονοπόλιο. Σα παρακαλώ κύριε Ελλήνικελά, άκουσε με καλά. Πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η γελιότητα. Εδώ και τώρα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί και δεν θα αντέξει άλλο. Η ΔΕΗ έχει δικαίωμα να σου πάρει το σπίτι να σε πάει σε αγωγέ. Θα σου κόψει το νερό, θα πεθάνει στο κάθε σου διαμέρισμα. Ήδη ετοιμάζουν μεγάλη σου δολοφονία πέρα και μακρύτερα τη πανδημία που ήδη την έζησε. Και ήσουν δύο χρόνια και ήθελε άδεια να βγει από το σπίτι σου. Θα πάρει άδεια να βγει από το σπίτι σου. Θα βάλουν αστυνομικό να φυλάει τον μπαγκάκι να μην κάτσει και θα βάλουν αστυνομικό να φυλάει τη θάλασσα για να μην κάνει μπάνιο και κολλήσει ή όχι εσύ από τη θάλασσα ή η εσυ απο από σένα. Είδαμε γελιότητε πραγματικέ να συμβαίνουν, που μέσα στη βουλή μα εσεί βλέπετε εκεί πέρα άνθρωπο αληθινό γεννημένο να ψηφίζει τέτοιου νόμου για ανθρώπου. Ο άνθρωπο πρέπει να καταλάβει τουλάχιστον αυτό που κυβερνάει, ότι κυβερνάει ανθρώπου. Δεύτερον, πρέπει αυτό να ξέρει, να ξέρει, να ξέρει ότι είναι άνθρωπο. Και ότι δεν θα κυβερνά για πάντα. Πραγματικά θα πρέπει να πούμε στα δραστικά θέματα. Η Ελλήνια Συνέλευση θα λύσει όλα αυτέ τι διαδικασίε. Δεν θα αφήσει τίποτα πίσω τη. Δεν θα αφήσει τίποτα από ό,τι υπάρξει και θα πάει σε μια μεγάλη αναδιάθρωση. Αυτό είναι μια μεταρρύθμιση σε όλα τα θέματα, σε όλα τα πράγματα. Να πείσουμε τον πολίτη ότι έχει λεφτά αυτό παραπάνω από όλου του πολίτε που έχουν φτιάξει τα πάντα είναι αδιανόητο. Πραγματικά μα ξεπερνάει. Περιμένουμε μόνο τη μεγάλη σου απόφαση. Τη δικιά σου απόφαση να αποφασίσει. Τι θέλει, να πάρει μια σοβαρή θέση. Και να πει ότι τώρα φτάνει. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό συνέχεια. Αυτό το φτάνει να είναι την Κυριακή. Την Κυριακή να ψηφίσετε όλοι. Να ψηφίσετε όλοι η Ελλήνο Συνέλευση. Και η επόμενη μέρα θα δείτε τι θα κάνω. Και σε αυτού, αλλά και στην ίδια την πολιτεία. Αγαπητέ Νίκο πρόσφερε σε παρακαλώ όσο μπορεί πρωτογενή τομέα Όλα να είναι τυποποιημένα και φυσικά για υγεία. Έπα λίγο εκεί. Καταρχήν, πρέπει να κατανοήσουμε ήδη ότι σε αυτή την αίθουσα έχουν εμφανιστεί όλοι οι πολιτικοί σχηματισμοί σήμερα που ζητάνε ψήφα από τον Έλληνα πολίτη. Και μιλάνε για πρόγραμμα. Αλήθεια, ποιο έχει πρόγραμμα. Ποιο έχει πρόγραμμα σήμερα που μπορεί να ξεχρεώσει οτιδήποτε μα κρατάει αγκυλωμένου πίσω για να πάμε μπροστά. Διαπιστώνουμε σήμερα ότι πρόγραμμα δεν υπάρχει πρόγραμμα για να βάλουμε διαγραφή σε κάθε χρέο και να πάμε μπροστά, έχει μόνο η Ελλήνο Συνέλευση. Γι' αυτό συστήθηκε. Σήμερα κοιτάμε στα μάτια τον Έλληνα πολίτη και πρέπει να κατανοήσουμε σήμερα ότι ναι, ζητάμε την ψήφο, που η ψήφο είναι ο ίδιο ο πολίτη. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η ψήφο δεν ανταλλάσσεται. Η ψήφο δεν πουλιέται, γιατί η ψήφο είσαι εσύ. Με την ψήφο ορίζει. Άρα την Κυριακή μπορεί να ορίσει την Ελλήνο Συνέλευση ω διοίκηση. Για να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που κάθεται και περιμένει σφραγισμένο με ένα πραγματικό και πιστοποιημένο πλούτο, όπω έχει καθιδρυθεί όλα αυτά τα χρόνια από τον πρόεδρο τη Ελλήνο Συνέλευση, που κάναμε και φυλακή γι' αυτό, που υπάρχουν σήμερα σε όλα τα κανάλια ατελείωτε ώρε ενημέρωση που δεν προβάλλεται το πρόγραμμα που θα λύσει το πρόβλημα και θα αναβιβάσει σήμερα όλη μας την πολιτεία. Είναι δεδομένο σήμερα ότι αυτό ο, 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 χώρο που διαβιώνουμε, η Ελλάδα μα, είναι πλούσιο. Και σήμερα με συμφωνίε που έχουν υπογράψει αυτέ οι καθιστοντικέ διοικήσει και αυτέ είναι οι διαπιστώσει σήμερα για όλε αυτέ τι προδοσίε που έχουν συμβεί, να ξεπουλούνται έξω. Το λάδι το ελληνικό να φεύγει στη Γερμανία και να ξανάρχεται μέσα ω γερμανικό. Αυτά αλήθεια σταματάνε με την Ελλήνο Συνέλευση. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι με την ψήφο ορίζει, τιμωρεί. Δημιουργεί, εμφανίζει ανάγκε και η δίκηση είναι σε θέση. Η δίκηση είναι σε θέση που πραγματικά μπορεί να εκτελέσει και να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα πλήρε που πραγματικά η επόμενη μέρα, ακόμα και στα δικά σα μέσα, που οι ακροαματικότητέ σα είναι πραγματικά πεσμένε. Γιατί τα προγράμματα σήμερα που προβάλλουν τι τηλεοράσει δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνικότητα. Θα πάνε σε ένα πραγματικά άλλο επίπεδο με δεδομένο ότι δεν είναι τίποτα για την Ελλήνο πολιτεία, να οργανώσει επιτροπέ των ίδιων των πολιτών σε κάθε Δήμο και να δούμε σήμερα τα αποτελέσματα όλων αυτών των πολιτικών. Πόσα σπίτια σήμερα δεν έχουν ρεύμα. Καλά, μιλήσαμε για την ενέργεια. Πόσοι δεν έχουν νερό. Πόσα παιδιά δεν έχουν να φάνε. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, σε μια θέση που πρέπει να είμαστε για να αναδείξουμε όλη την ελληνικότητά μας, γιατί αν κάποιο βάλετε σήμερα στον πλανήτη, αυτό πραγματικά είναι ο Έλληνα. Αλλά είναι η ώρα που πρέπει να μπουν όλα σε μια τάξη, και γι' αυτό είμαστε εδώ και ζητάμε την ψήφο σα, Πρόεδρε. Έτσι ακριβώ είναι, Νίκο, και είναι και μάλιστα πάρα πολύ χειρότερα. Ιδιαίτερα όταν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ειδικά η βάση τη οικονομία στην Ελλάδα σε όλα τα νοικοκυριά, και φτάσανε σε γεγονό να μιλάνε για καλάθια, για αν έχουν φτηνό καλάθι ή μικρό καλάθι. Η ακρίβεια αυτή τη στιγμή. Με Ελλήνο πολιτεία θα σταματήσει και θα σταματήσει η εξτροκέρδεια. Η εξτροκέρδεια είναι παντού, είναι στα φάρμακα, είναι στα τρόφιμα. Έχουν γίνει ένα λόμπι όλα και μονοπωλιακά πουλάνε ό,τι γουστάρουν. Φυσικά με την αρρωγή κάθε κυβέρνηση. Αυτό θα σταματήσει με την Ελλήνο Συνέλευση αυτόματα. Αρχικά δεν θα μπορεί να κερδίσει χρήματα πάνω από 100% και όπω ήταν και παλιά η παιδά, αλλά δεν θα έχει στείλει τι παιδά, αλλά θα είναι κάτι διαφορετικό. Ιδιαίτερα σε τρόφιμα και σε είδη πρώτη ανάγκη, δεν θα ξεπερνάει ποτέ το εμπορικό κέρδο, θα είναι πολύ συμπυκνωμένο και καθορισμένο. Αυτή τη γελιότητα να πουλάνε ό,τι θέλουν, όσο θέλουν και μάλιστα εκβιαζόμενα, αλλά και ακόμα να βλέπουμε μια, μια, μια παντεσία σκανδάλων στα νοσοκομεία. Οι χάζε να είναι τόσο ακριβέ, μέχρι και βελόνε να μην έχουμε, να μην κατασκευάζουμε τίποτα Πουθενά και να μην έχουμε τίποτα δικό μα. Τα εισάγουμε όλα και βάλιστα με φέκ. Άμα το θέλετε, να μπαίνουν φάρμακα στα νοσοκομεία που κοστίζουν 10 δολάρια ή 10 ευρώ και να δημιουργούνται πωλήσει με 800 το καθένα και ό,τι να είναι. Πραγματικά συμβαίνει ό,τι να είναι στον ελληνικό χώρο. Αυτό σταματάει διαπαντό και με τιμία. Αυτό που έχω να θέσω και λόγω τη ώρα η οποία μα κυνηγάει συνεχώ, θα πω ότι στην Ελλήνων Πολιτεία με Ελλήνων Συνέλευση. Είναι πάνω από 49.000 έργα. Ανασυγκροτείται όλος ο ιστός της επικράτειας της Ελλάδος. Και στην υπηρετική χώρα, αλλά και στην νησιωτική Ελλάδα. Έχουμε πάνω από 5.000 νησιά μικρά και μεγάλα. Έχουμε τεράστιες ακτογραμμές. Τα σύνατα Γερμανίας επί τρία τα έχουμε σε ακτογραμμές. Θα γίνουν πραγματικά ένα, τεράστια, μια τεράστια διαδικασία ε, Κατασκευών έργων παντό τύπου και δυναμική από τρένα, δρόμου. Γιατί πραγματικά δεν έχουμε δρόμου, πραγματικά δεν έχουμε τρένα. Και εκείνα που έχουμε ένα τρένο που έχουμε, δολοφονούμε τα παιδιά μα και τελικά βγαίνει γενιά πρωθυπουργό και λέει Παίρνω την ευθύνη. Παίρνει την ευθύνη, Ωραία. Εφτά ισόβια, για δεν πα. Τι ευθύνη πήρε, ρε φίλε. Ποιο δουλεύει, αγόρι. Σκότωσε τόσα άτομα και παίρνει την ευθύνη. Και γιατί δεν είσαι φυλακή, Εφτά σόβια! Έκανε 60 φόνου, 57. Πώ παίρνει την ευθύνη, Δηλαδή τι ευθύνη πήρε, τι έπαθε, Συγγνώμη, συγγνώμη, σπάσε ένα πιάτο. Οκ, okay. πέταξε ένα πιάτο κάτω. Έσπασε, ναι, φέρτο πίσω. Έγινε το πιάτο. Τότε τι συγγνώμη μα λε, Βγαίνει στον ελληνικό λαό και λες συγγνώμη και σκότωσε τον κόσμο. Και ζητά και την ψήφο. Δεν είναι μόνο τα τέμπη, είναι τόσε δολοφονίε. Το μάτι που είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Όλα, όλα τα άλλα τα δεινά που έχουν συμβεί, η μάνδρα που ακόμα κανένα δικαστήριο δεν πήγε και εκείνα ένα μεγάλο κομμάτι στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θα πάρει μια άλλη πραγματική αληθινή άλλη, τροπή. Όχι ότι δεν έχει σοβαρού δικαστέ, αλλά βεβαίω έχει και σοβαρά άτομα. Σαφώ έχει και πολύ χαλαρά, αλλά και γενεία άτομα. Πραγματικά γενεία! Απ' την άλλη, η δικαιοσύνη μπορεί να μπει σε μια πολύ σοβαρή βάση, ώστε να μάθουν οι δικαστέ ότι δεν δικάζουν αυτοί δικάζει η αλήθεια. Δεν δικάζει ο άνθρωπο δικαστή. Έχουμε δει πάρα πολλά παρατράγματα και σκάνδαλα με τη δικαιοσύνη. Αυτό θα μαζευτεί. Η δικαιοσύνη θα πρέπει να έχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο έθου και βεβαίω κατανόηση του ίδιου του αξιακού για του νόμου που πρέπει να, να, εκτελεστούν. Είδαμε ότι τελικά ο Άριο Πάγο επέτρεψε στα φαν να παίρνουν το σπίτι και το ψήφισε ο Άριο Πάγο. Κύριε, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, δεν έχω άλλο προπύριο που να πάω. Δεν έχει που να πάει αλλού ο πολίτη. Άρα, θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι τι συμβαίνει και μέχρι πότε θα γίνεται. Η δικαιοσύνη θα καταλάβει καλά ότι δικάζει η αλήθεια και όχι ο κάθε άνθρωπο δικαστή που ενδεχομένω κάποιε πολιτικέ μεριονέντε, ενδεχομένω και συμφέροντα, αλλά και από σκοτεινέ σέρτε δίνουν εντολή πώ να εκτελέσει κάθε δικαστή. Αυτό πραγματικά είναι πέρα και μακρύτερα από κάθε άνθρωπο. Απ' την άλλη, η Ελλήνο Συνέλευση στην Ελλήνο Πολιτεία εκτό από όλα τα έργα που θα εκτελέσει σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιημένο πλούτο που ήδη υπάρχει, σεβόμενοι τον πολίτη άνθρωπο, τουλάχιστον κάθε κράτος που σέβεται τον πολίτη του θα έχει εργασία και ασφάλεια. Εργασία και ασφάλεια. Έτσι λοιπόν, στοίχημα της Ελλήνων Πολιτείας, αλλά και δέσμευση με τις προγραμματικές δηλώσεις που είναι στον Άριο Πάγο, δηλώνω σε όλους σας ότι το κόστος ζωής το κόστος διαβίωσης δεν θα ξεπερνάει το 50% του μικρότερου μισθού. Δεν θα το ξεπερνάει για να υπάρχει κίνητρο για να ζήσεις, να έχει κίνητρο να δουλέψεις, να εργαστείς. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε, και αυτό τα λέει όλα, ότι το κόστος διαβίωσης θα είναι το 50% από το μικρότερο μισθό που τότε στις μέρες μας θα έχει καθιερωθεί. Άρα σαφώς καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία για πιο φθηνά καύσιμα, πολύ πιο φθηνά ενέργεια, νερό, ανάγκη, ήδη πρώτη ανάγκη και χιλιάδε άλλα πολλά. Το δεύτερο μεγάλο κομμάτι, έχω πει ότι με Ελλήνο συνέλευση περιμένει τόσα χρόνια ο κόσμο. Του λέω ότι κάθε ελληνικό άφημο θα έχει από το κράτο 20.000 ευρώ για ανακούφιση και ανάπτυξη τη πρώτη διαδικασία που μπαίνοντα στι μέρε τη Ελλήνων πολιτεία, για να παραχθεί μια πραγματική αλλά και αληθινή ανάπτυξη στην ίδια την αγορά από τον ίδιο τον πολίτη. 20.000 σε κάθε αφημή. Άπαξ. Αυτό θα δώσει μια μεγάλη, ένα μεγάλο προβάδισμα και ένα ξεκίνημα για να αναδιαθρώσουμε όσο μπορούμε. Άρα, συνέλληνες μου, σας καλώ όλους την Κυριακή να ψηφίσετε Ελλήνο Συνέλευση. Να θυμηθείτε ό,τι έχουν κάνει να βγάλετε λίστα τι έχουν κάνει και να θυμηθείτε τόσα χρόνια, αλλά και στις μέρες μας. Να κατανοήσετε όλοι ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο, είναι μονόδρομος. Και ότι δεν θα κάνουν ό,τι θέλουν. Να θυμάστε, οι αποστάτες και οι προδότες έχουν τέλος, γιατί δεν έχουν αρχή. Εμείς έχουμε αρχή. Και η αρχή έχει μόνο αρχές. Αρχή δεν έχουμε τέλος. Αυτοί έχουν τέλος και το ξέρουν. Άρα... Πραγματικά θα προσπαθήσουν να κλέψουν τα πάντα όπως κάθε φορά. Κλέβουν εμά και φουσκώνουν με μηδενικά τα δικά του με ανύπαρκου ανθρώπου που δεν έχουν ούτε να κάνουν μια συγκέντρωση με αληθινό κόσμο να του ψηφίσει. Όπου περνάνε, του κυνηγάνε, του βρίζουν και του πετάνε τουλάχιστον αυγάκι. Άρα, καταλαβαίνετε, Έλληνε πολίτε, ήρθε η ώρα να ψηφίσετε Ελλήνο Συνέλευση. Να συστρατευτείτε στον ανθρωποκεντρικό οργανισμό Ελλήνο Συνέλευση Αρτέμι Ωρα. Εσύ. Γιατί εσύ. Είμαι εγώ. Εγώ είμαι εσύ. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Η ώρα είναι τώρα. Ακριβώ τώρα μπορούμε να κάνουμε τη μεγάλη διαφορά. Σαφώ αυτοί θα πάνε σε δεύτερο κύκλο, σε δεύτερη εκλογή. Σε μια άλλη εκλογή ακόμα γιατί δεν θα βγάλουν κυβέρνηση. Ούτε ποτέ θα βγάλουν. Ελάτε εσεί στρατευτείτε γρήγορα να μην μπορέσουν. Ούτε αυτή, ούτε την άλλη. Τίποτα δεν θα βγάλουν. Σα περιμένει ένα τεράστιο πλούτο. Σα περιμένει η αλήθεια του δικαίου. Και όλοι μαζί, ναι, Ελλήνο Συνέλευση. Ελλήνο Συνέλευση μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Όλοι μαζί!